ήρθε το φίλη μου, κόψε στο παλαιόγορι. Ελάτε να γελάσουμε, οικογένεια όλη. Με καμπατσόν το πάκο στην πεζούνα γαλλιώτη. Παρασεφού μαρίτσαν και το ράφτην το γιαννίν. Με καμπατσόν το πάκο στην και τις καπίρες σου. Να σε καλά κύριε Παρασκευού, εδώ άντεξε με άλλο λίγο να δούμε και εγώ πού να καταλήξω. Όχι μα και πολύ κόφτη με. Αλλά έτω, αν δεν είχα τούτην τι. Η πελοφαλαρισμένη την ύφη μου ήταν να σου πω μήνα όσον καιρό θέλεις. Ξέρω το κύριε Παρασκευού, αφού και εγώ παντού το ίδιο πρόβλημα έχω. Πού πω βρούμε γενέτσες που τα πισώνει κύριε Παρασκευού. Πού την μητσά στην μητσότερη. 15 χρόνο, 16 χρόνο. Αφού και εγώ δεν ξέρω να μπορεί να σου πω κύριε Παρασκευού. Έτω που είσαι ομορφόπεδο ρε. Μα λαλείς κύριε Παρασκευού. Σίδερα μασάει, ο κουταλιανός. Πέτρες ροκανίζει, ο κουταλιανός. Μα, πελάνες τέλεια μου το χάραμα του φούντα από το τακεύτια ούλα. Good morning, μητερόλα. Μητερόλα μου, γίνεται να ξυπνάς και να βρίσκεις έτσι ομορφόπεδο μες στην αυλή σου και να μένεις σκέφτια. Ο χώρι μου! Και αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι. Καλημέρα, κύριε Μαρίτσα. Καλημέρα, είναι από τις κόρες. Τον κύριο Μαντέλα, είναι μέσα. Μέσα, αλλά κοιμάται, κόρη. Να μου το θέλεις. Κάτι. Κάτι. Έλα, δάκορ. Μα πού είσαι, δεν τσεμπάει, σκόρ. Να τον εξυπνήσω, κυρία Μαρίτσα. Είπα, σου θέλω τον κάτι. Μάρτο, σου πλέστη μου και να μπεις εσύ μες στην κάμαρη να τον εξυπνήσεις, κόρη. Δεν κατάλαβα, κυρία Μαρίτσα, είναι να σου κλέψω τίποτε. Α, Παναία μου, Παναία μου, τα νεύρα μου, Παναία μου. Κυρία Μαρίτσα, για φωνάζει. Έλα, λάρε, ξύπνω και θέλεις η μιλίτσα. Ποια? Η μιλίτσα, ρε. Ποια μιλίτσα, όλα. Η μιλίτσα, πάει πάνω. Ποια μου πάει πάνω. Παναία μου, η μιλίτσα, λέω σου, ρε. Α, η μιλίτσα. Η μιλίτσα πάει πάνω. Ναι, κορή, η μιλίτσα πάει πάνω. Και τα πιστούκια μας. Έγραψες τα πιστούκια του παπάρα, Μπρικορή. Ναι, όλα τα έγραψα, κύριε Χάμπατσα. 3, 5, 8 πράγματα. Έτσι είναι, Μητρούλα, συμφωνείς. Συμφωνώ, κορή, καλό, διαφωνώ. Έκαμε στη ξεφτέρη μου, χτάρι. Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο, μπορεί, είπαμε. 10 στρογγυλά. 10! Τι είσαι Βουλγάρα, είπαμε, ναι. Όχι Βουλγάρα, Ρωσίδα είμαι. Ρωσίδα! Ναι. Καλά, ναι, εγώ τόσο γερό, τέλος και περνάς για Βουλγάρα, αγκόρι. Περίεργο πράγμα. Τέλος πάντων, άτε, γεια σας. Θα πάει στο καλό, κόρη Δημήτρουλη. Πολύ καλή κουπέλα, Δημήτρουλα. Εσύ τι λες, κύριε Χάμπατσα. Έτσι την σύγκοψες, κόρη. Ναι, έτσι. Εσύ πώς την σύγκοψες. Όχι, εγώ εβιάζομαι, κόρη, Ντάρις. Έβιαζουμε, διότι και με τον εγκούνι της Ομόνιας έλαβαν ότι ένα χάμπαρος, αλλά στο τέλος έφτιαξε καλός κόρη. Έφτιαξε καλός εγκούνις. Καλό, πολλά καλό. Να δούμε τι θα κάνουμε στην πεθερά μου, τι θα κάνουμε πιο. Μα τι έγινε και στην πεθερούλα μου, καλή με γίνει και τίποτε. Τίποτε δεν έγινε και αλλά κατά που φαίνεται θα γίνει στην πεθερά μου. Η κόρη σου επέλανε τέλεια. Θωρεί το ξενή μου κι αν η φίλα φίλα η καρδιά της. Τη ρουφιάνα μου ρε, μα έκοψε μου την κόμμα. Ούτε θα κόψει μου την συμπεθερά μου. Θα πάθουμε κανένα χατάν και θα βρούμε, λαλό σου το. Με φάσε στην πεθερούλα μου, καλή μου. Με φάσε, σύμφρο να μπορούμε να κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Θα χαλάσουμε το image του ξενή. Α? Αυκά ομελέτα με τη ρίγκια, ποιος μην που πάει. Να μου συνομωτάτε στις ηθιώτα με. Όχι καλή μου, εν και συνομωτούμε. Αυκά ομελέτα με τη ρίγκια, ποιος μην ακούσα. Όχι καλή πίτσα μου, καλή μου, η μάνα μου, το εξηγώ τη συνταγή της πεθεράς σου. Ναι! All right! Ξένιο! Ξενοπούλε μου, έρχομαι! Θωρείς τη συμπεθερά μου. Θωρείς τι? Θωρώ τη συμπεθερούλα μου, θωρώ τη. Αχ, κι αν έκοφκα 20 χρόνια νεότερη. 20 χρόνια νεότερη. Ναι, 20.
Κύριε Παντέλα μου, βοήθαμε να σε βοηθήσω, λαλό σου. Αν με σμίξεις με το ξενάκι, ναι, θα μείνει πάνω μου, λαλό σου το. Κόρη η Μιλίτσα, έτσι άρνη τη συζήτηση δηλαδή, όχι τίποτε άλλο. Τι τα βοήθεια μπορεί να μου προσφέρεις εσύ, κόρη. Α, πια! Μα εγώ, κύριε Παντέλα μου. Είναι σου. Κύριε Λέισον, αφού ξέρεις τα connections μου με τους που πάνω σου. Έναν τηλεφώνημα να τους κάνω, έπιασε την αστερούα σου. Όχι έτσι. Έτσι. Εάτ, πήγαινε για μέσα στον καφενέ και εδώ πήγαινε ο Γιάννη και έρχομαι και εγώ. Σωρί, έφερες και τα πιστίκια μου. Ού, εξήχασα να τα φέρω. Α, πού να σε φάρει η κότα να σε φάρει. Πόσες φορές σου είπα να μην ξεχάσεις τα πιστίκια. Πού να σε φάρει τα μαύρα φίδια, ωραί. Κανή, κανή και πήρες φόρ. Έφερα σου τα αστιεύκωσε. Θεέ και κύριε, πάρω λίγο να πάθω εγκεφαλικό. Άλλη φορά δεν σου επιτρέπω να με αστιεύσεις σε έτσι θέματα. Κατανοητό. Κατανοητό, έλα να περίμενε. Τι. Έλα να σου πω. Τι θες. Τούτη Λαρίσσα. Ναι. Είναι ταρατσένη. Τη ράτσα είναι ρωσίδα, ωραί. Κι εγώ λαλό σου δεν είναι ρωσίδα. Βάλω τη κελέ μου στο μασέ. Καλά, και τι είναι τότε. Βουλγάρα! Βουλγάρα, ωραί. Ναι, βουλγάρα 1000%. Θεέ και κύριε, ωραί, Μητρούλα. Θεέ και κύριε, πια. Απερέξε μη. Εμούσκο στα φασούλια, έβαλα σου πόλικα. Που να τα φάει, αν θέλει κι άλλα να σου βάλω και μου. Να σε καλά, κυρία Παρασκευό, έτσι να ξέρει τα φασούλια, αν τα αγαπημένο μου φαίνε εμένα. Άτε ρε, ναι. Και εμένα το χειρότερο. Άντε, τρώει ένα που καμαδώνει. Άντε, φέρ μου και καμιά μπρότσα, κυρία Παρασκευού. Να σου φέρω. Ου, τις μπρότσες έβαλα τις ούλες μες στο ξύδι, γεία μου, και φουσκώνω. Άντε, φέρ μου κανένα κουτάλι. Μα και τα κουτάλια και τα μασέρκα έβαλα τα. Φέλα τα πολλά το ξύδι, ναι, μαθά. Ακούεις ψοφούντα μικρόβια. Δεν τέλος είναι να φάω τα φασόλια, κυρία Παρασκευού. Τέλος είναι τα φάει, λαλή. Παίξω τα δαχτύλια σου, μπρες, έτσι φάναγε μου. Αστιεύκεις με, κυρία Παρασκευού. Όχι, σε αστιεύκω καθόλου και ο χαμάτσος έτσι τα τρώει. Βουτά και ψωμί και τρώει τα. Ρε, λες. Έτσι, κυρία Παρασκευού, τώρα. Έτσι. Άνοιξε άλλο δυο τρία δαχτυλιά έτσι για να... Άρχισα, Μιλίτσα! Σόνια! Λιγόρι, άκουγα! Ακούω! Η Μιλίτσα αγαπά μου λόγω ξενήρου. Εξέρω τώρα πως το ξέρεις! Ο ξενής όμως έφακα παινιά! Έφακα παινιά, κύριε Παντέλα μου! Όχι έτσι διατυπώσεις, α! Άτε, κόρη Μιλίτσα, τώρα ένα γονίσο με τις διατυπώσεις τώρα! Καίρο το ρε, Άννη! Ρώτα, Παντέλα! Τι μπορούμε να κάνουμε, ρε! Για να αναγκάσουμε το ξενή να έρθει κοντά στη Μιλίτσα. Τι μπορούμε να κάνουμε, Παντέλα. Να διαδώσεις ότι η Μιλίτσα είναι άρρωστη και θα έρθει βουρητός. Μα ποιος, εγώ να διαδώσω, Παντέλα. Σου ρε καλό, εγώ ρε. Θα αναλύσω ότι έχει AIDS. Είπες ότι όχι AIDS. Κύριε Παντέλα μου, είπες να πει και είπες. Καλά, ναι, γεγονός, λίγο άσχημα. Να το μετριάσουμε λίγο. Να λαλείς ότι είσαι ο κούρης στον εγκέφαλο. Ο κούρης στον εγκέφαλο, ο Παντέλα. Μα γέλασε, έλανε. Sorry. Όλα μα τώρα σώρο μιλάτε, τρώει τα φασούλια με τα χέρκα του. Ξημαρισμένος κόρη μου, λαλό σου. Μα το άσχημο, μάνα μου, το άσχημο δεν είναι ότι τρώει τα φασούλια με τα χέρκα του. Είδες τον καμιά φορά στην πεθρούλα μου, καλή μου το ξενή, να πλύνει τα χέρκα του και να κάτσει να φάει. Όχι, δεν τον είδα. Επομένως, είναι πολλά ξημαρισμένος, καλέ, πάρα πολλά. Άλλουτος, ελεϊνός. Σταματάτε, σταματάτε, δεν μπορώ, θα βγάλω τα άντερα μου, θα βγάλω. Πιένε να το δεις, πιένε. Καλός, καλός ο σύρος μου και ξέβει χαλαζάρις. Ποτέ καλός στην πεθερούλα μου, για όνομα του Θεού. Εγώ έχει πολύ καιρό που τον έκαταλαβα το ξένη. Ότι ξημαρισμένος, σάγλης. Παρετάτε όλα, παρετάτε και θα πάω να δούμε αν μάθηκε μόνο. Πιένε, κόρη μου, κρατούμε σε, πιένε. Συμπεθερούλα μου, φαντάζεσαι την καλλιοπού μας τώρα που να πάνε αύριο το ξενή να τρώει με τα σέρκα του. Ναι, συμπεθερά μου, χαλάσαμε το email του. Ω,
είμαι η συμπεθερά, είμαι η Ιτσ. Α, πού και είναι το τούτο. Ναι, να σου άρεσε το πάνω μου το πράγμα. Εντάξει, μένε εσύ και μένε. Άντε, γεια σου, γεια. Κοριλιαρίστα. Ναι, κύριε Χάμπατσε. Πε μου, η μάνα σου πότε θέλει η κόρη. Από την Μόσχα. Τι ο γύρι σου κόρη. Και αυτό από την Μόσχα. Για να ρώσει η μάνα σου ο γύρι σου σημαίνει ότι είσαι εσύ Ρωσίδα, ναι. Ναι, Ρωσίδα είμαι. Κύριε Ρίσον, κόρη να ρίσει. Δεν ξέρω, είπα μου εμένα ότι είσαι βουλγάρα κόρη. Βουλγάρα. Μα ποιο σου είπε αυτό το πράγμα, κύριε Χάμπατσε. Όχι, δεν πρόκειται να σου πω ποιο μου το είπε, αλλά αν είναι αλήθεια ότι είσαι βουλγάρα και περιπέζει μα, αλλήμον σου κόρηγαρε. Μα γιατί να σα περιπέζω, κύριε Χάμπατσε. Το γράφει και στο διαβατήριο μου το Κυπριακό ότι είμαι Ρωσίδα. Να σου το δείξω. Όχι, άι στα διαβατήρια, διότι πλαστά διαβατήρια για μένα τα περίπτια. Ώστε δεν είσαι βουλγάρα. Όχι, δεν είμαι. Και είσαι Ρωσίδα. Ναι, είμαι Ρωσίδα. Απολαμβάνω σε ρεθόρος έτσι που λύφει και τα δάχτυλα σου ώστε το λιωσιαρό κατ' όνει απολαμβάνω σε. Αμέ μου πέσεις με τον πόνο μου ξαδουρεύκεις μια. Ποιο πόνο σου ρε. Άρα μόνο μισό μετά όντως σιωπή. Θα σου βάλω. Ρε, ρε, να τα φάτσε τούτα με τα δάχτυλα σου. Ναι μου να κάνω τώρα σκανά μασόρα και κουτάλι και πυρούλι δάμε. Όχι έθωρο. Είπες τίποτε. Ναι είπα. Δυσάρεστα, τρέξαμε αμέσως, ορί, είσαι καλά, ορί. Είσαι καλά, κόρη Μιλίτσα. Κόρη καλά, κι ο Θεός να με κάνει καλά, κόρη. Βρε Παντελή, βρε Παντελή, προλαβαίνω να πω να φέρω τα τέργεστά μου, να τη μεταλάβω ρε την έρημη. Ναι, έξω η παπάνα μου. Χριστός και Απόστολος, ευτυχώς που έχω φέρει το σκούτερ μαζί μου. Μα πού πάει ο Θεός μου, κύριε Παντέλη. Πάει να φέρει τα σχετικά για να τη μεταλάβει, κόρη. Μπροστά που την έτοιμο θάνατη. Έχει εσύ πρόβλημα. Κόρη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Μιλίτσα είναι εξοικειωμένη με τον θάνατο, ναι, ναι. Είσαι εξοικειωμένη, κόρη Μιλίτσα. Ναι, κόρη, καλά. Έχω μια επιθυμία όμως, κόρη Δημητρούλα. Είναι επιθυμία, κόρη. Κόρη, θέλω να μου χορέψεις λίγο καζατσό, κόρη. Καζατσό, κόρη. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Νο, 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 δυστυχώς, βρε Παντελή, δέξα τι να το σκούτερ μου το ευρωλογημέ. Θεωρείτε έτσι, παπαλάμπρι. Έτσι, ωρή Μιλίτσα, έτσι. Άντε, συμπεθερούλα μου, εγέμωσε μια νομορκιά. Θέλεις να σου γεμώσω άλλη μια μπότσα. Όχι, συμπεθερούλα μου, καλή, με ευχαριστώ, εύθελε. Εγώ είσαι με και με ρευκού, ούτε λουφκιά, ούτε κουτσιά, ούτε φασούλια. Να μου κάνετε κάτσιρα, έστε. Επίες, κόρη μου, και είδες τον με τα μάθηκα σου και πίστεψες. Επία, και είδα τον αξούριστο, έτρωε με τα δάχτυλα το λισσαρό κακό. Καλό, έγκαν υποξημαρισμένος, είναι αξούριστος, άνυφτος. Ενώ σαβείς μας, μάνα μου, το σαβείς μας, το σιωνάτο μας, το μουσκομυρισμένο μας, που πάντα αξουρισμένο σκούνα. Το παιδάκι μου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά είναι ξέρω. Κάτι με τραβά πάνω του πουπούξου, κάτι με τραβά. Μπορεί καλό να σταματήσει. Ουλόν μπελάρε να δει. Όχι, είναι μπελάρε που λέω. Εγώ θέλω να αποκλείφω τα δαχτύλια του. Τσέλιο να ούλα τη λαμπά με στο ξοκλήσι. Κόρη! Είδε τη συμπεθερά μου, είδε την κυλίκη και κατάσταση. Είδα τη συμπεθερούλα μου, είδα την ελαμέ φάση. Συμπεθερά με φάση. Και το σχέδιο μου έχει φάση 2. Φάση 2. Φάση 2, ναι. Είμαι συμπεθερούλα μου, είναι αγγελαλού για δύο. Εμπάμε κρουαζέρα με το πλοίο. Κύριε, λέει ο συμπεθερά μου. Όχι εμπάω. Έμαθες τα νέα. Κι ο Μπούλαριανή. Η Μιλίτσα, εσύ όπως τον εγκέφαλο. Τώρα το καταλαβαίνει, ρε. Γιατί εσύ ξέρεις το πουτζερό μου, φτάρτη δηλαδή. Που την πρώτη ημέρα που πάτησε μέσα στο χορκό, σκέφτηκα και να λέω τούτη κοπελούα εν πολλά αλαφρό μυαλί. Για πολλά πονηρία, ρε, για εσύ όγκος τον εγκέφαλο, ρε. Καλά, άκουσε το άλλο που άκουσα, μου φτάρτη τώρα. Να μου άκουσε, ρε. Η Λαρίσα είναι Ρωσίδα, βουλγάρα.
Ρε, είσαι σίγουρος, ρε. Γιατί τούτη επιμένει ότι είναι Ρωσίδα, ρε. Δεν είναι Ρωσίδα, λαλούς ο Μουχτάρη, είναι Βουλγάρα. Καλά, γιατί επιμένει τούτη ότι είναι Ρωσίδα, ρε. Εμένα ρωθάς, Μουχτάρη. Τι είναι να ρωτήσεις. Έχεις δίκιο, ρε. Πολλά σωστή και τεκμηριωμένη απάντηση σου, ρε. Τι είναι πρέπει να ρωτήσεις. Αν έρθεις ο κόψι μας τώρα. Ποτέ να έρθει στην πεθερούλα μου για όνομα Λούθιο, ποτέ να έρθει. Ακόμα τώρα έφυγε ο τάουλος. Θα κάνει καμιά ώρα. Γιατί, ξεκίνα το να δούμε, είναι τα δουλεύκη. Σκολέπτα να βάλω την κασέτα μέσα να την προβάρουμε. Του την κασέτα μου την βρες. Ακατάχνοντα στην πεθερούλα μου, ξέρεις με καλά εμένα, ανακατάχνοντα. Έχω κασέτα με αγκάνισμα του γάρου. Έχω κασέτα με νιαούρισμα του κάτου. Έχω κασέτα με κακάρισμα της όρνηθας. Ο τσακάθαρτον αέρα έχω. Κύριε Λέησο, στην πεθέρα μου. Και το ροχαλιτό που το ήβρες. Το ροχαλιτό του πατέρα μου. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, στην πεθερά μου. Ελάξε μου το σύλλο τούτο. Στην πεθερούλα μου να σου εξηγήσω. Έβαλα 5-6 λαξίματα και ύστερα το ροχαλιτό του πατέρα μου. Άντε, πάμε να τη φέρουμε. Είσαι σου πολύ αδυναμία, Παξ. Ξέρω το παντέρα, ξέρω το, μα εγώ έχω τις αδυναμία. Γιατί μου το είπες όσο νερό ξενάκι μου. Γιατί τι στο είπε. Άντε, πέτσες σου. Επίσης. Αφού με τέλεια γάλα. Μάνα μου, ρε. Δεν με κόρα Δημήτρο, να συγκινήθηκες. Ναι, πράγμα του τώρα ξύλι να με συγκινηθώ. Εν τω μεταξύ να μας συγκινήσεις, είσαι πολύ όμορφη, ξέρεις το. Ψήνωσε το χωρκό. Να μα πατέρα, άλλο ψέμα. Φούλες μες στο χωρκό είναι η πιο όμορφη η Δημητρούλα. Δημητρούλα, ας κοίσαι πολλά. Μα πια που με πιάσε τα λάρα. Να μου παντέλα νομίζεις ότι γελιούμαι έτσι εύκολα εγώ. Α, έμαθα τα ούλα. Τόσο το είπε ρε. Ένα μπουλάκι γένους θηλυκού. Μαραία μου την άτιμη τη μάρτσα σε να είναι σφάξω, έπρεπε να καταλάβω. Δηλαδή, κόρη Μιλίτσα, με κατάλαβα καλά, το σύνορα είναι μέσα σε άτρο, ότι είσαι άρρωστη κόρη για να τη λήξεις το ξενή. Καλημέρα, τσέφεξε, κόρη Δημητρούλα. Εόν. Εμένα δεν ήταν μεγάλες τώρα. Γράψε λάθος, ρε! Γράψε λάθος! Ναι, ρε! Γράψε λάθος! Γράψε λάθος, ρε! Έχεις να αποδείξεις ότι είσαι Βουλγάρα, κόρη! Ναι, το διαβατήριο μου! Όχι, όχι, το διαβατήριο δεν παρπατά! Το λοιπόν, πες μου τώρα στα ρώσικα. Ο Ιαννής είναι πολλά όμορφος γάλα ο άνθρωπος. Ιαννής, όχι κρασίβε τσελαβιέκ. Ωραία, τούτο πες μου το άξιπα τώρα και στα Βουλγάρια. Αφού δεν ξέρω Βουλγάρικα, κύριε Χάμπατσε, πώς θα σου το πω. Έτσι κι αν είσαι το πόδι, ρε, γιατί δεν το πιάνεις. Ναι, Μουχτάρη, αλλά το ψέμα ανέσει κοντά ποθιά. Γεια σας. Καλώς τα μόνοι. Κόρη, έλα να σου πέμει. Είσαι βουλγάρο ξανοσίδες. Άλλη τούτη. Άλλη τούτη. Μα πες για λόγου μου, άλλη τούτη, κόρη. Είπες για λόγου, άλλη τούτη. Άλλη στην κόρη να την τριχομαλή στην ευλογημένη. Μα και γιο να την τριχομαλή σου θέλω. Κόρη, βουλγάρα. Τα σέρκα λίγε πρίστην όπως το σύρο και τώρα ροχαλίζει όπως το σύρο τον πρισμένο. Έλα λεπτό να ακούσω. Να μπουν τούτο. Αφού σου είπα, κόρη μου. Δεν είναι πλάσμα, είναι λότα εγκαστρωμένη. Έλα λεπτό να ξανακούσω. Να πείτε τούτο που ακούστηκε. Τίποτε, μάνα μου. Σύλλος και λάση. Σύλλος, μα μες στην Καμαρού. Όχι καλέ, είναι μες στην Καμαρού. Εν έξω. Έξω. Μαρτωρέσαι, Ιτάνη. Παραδέχτου, κορή, παραδέχτου να τελειώνουμε γιατί θα σου τα βγάλω τρίχα, τρίχα, τελείωμα. Μα τι σημασία έχει αν είμαι Βουλγάρα και όχι Ρωσίδα, κυρία Μαρίτσα. Τι θα σημασία έχει, Ζουμπτά. Όχι μεγάλη σημασία, Μαρίτσα, διότι οι Ρώσοι έχουν τον Λέι, έχουν τον Στάλι, έχουν τον Κορπατσόφ, έχουν τον Κρουτσόφ, έχουν τον Νουρέγεφ, έχουν την κόκκινη πλατεία της Μόσχας, έχουν τον Καγκάρι που εταξίδευσε πρώτο στο διάστημα. Ενώ οι Βούλγαροι τι έχουν, ρε. Τίποτα, Μουχτάρι. Κατάλαβες τώρα, Μαρίτσα. Και η κοκόνα που δέκα μνήμα στη σπουδαία τόσα χρόνια. Παραδέχτου, κορή. Παραδέχτου να τελειώνουμε τα φλαϊδένα. Εντάξει, κυρία Μαρίτσα, παραδέχομαι. Είμαι Βουλγάρα, δεν είμαι Ρωσίδα. Ασόιλε, ασόιλε.
Είδες μου, χτάρι, ήταν ως την έκαμα και μου λόησε, μάνι, μάνι! Σιγά που την έκαμα και μου λόησε! Εμπιστεύω ότι η Λαρίσα είναι Βουλγάρα, είναι Ρωσίδα, λάλλον σας! Ούτε και εγώ πιστεύω, μουχτάρι. Τούτε σε κουβέντες του παπά Λαμπρί. Απαναγία μου! Κόρη, κόρη! Είστε Ρωσίδα και περιπέτσες μας, κόρη! Όχι, κυρία Μαρίτσα, είμαι Βουλγάρα. Δεν είμαι Ρωσίδα. Αφού το θέλετε έτσι, ακούστε το όλοι. Βουλγάρα! Παναγία μου, ως πριν ακούω, σηκώνεται τρίχα μου μια νύτσα. Σε φτηνό! Δεν το πιστεύω να το φορείς έτσι λεβεντάθρωπο να σου πάνω και να ρουχαλίζεις από το σύρου. Όχι, δεν μπορώ, απαγοητεύτηκα. Να μου κάνουμε τα λάθη. Ξένιο, αγάπη μου. Ρε, έχει να μες στην κάμαρη σου και ρουχαλίζει, ρε. Ρουχαλίζει. Ναι, ρε, ρουχαλίζει, ρε. Ποιος εμποβάλε το μαγνητόφωνο μες στην κάμαρη μου. Η Καλλιόπη. Φύγετε ούλες που δαμένα μες στα στόρο. Φύγετε! Έλεος πιο μες στον τόχορκο. Έλεος! Κόρη, είσαι έτοιμη για μάνα του. Αρφείτε όσα γενέκα του ζητήσουμε. Απέναγιο. Κυρά, κόσχυλος σου, είσαι βέβαια στα φάσπαρτη. Για κάθε στον ίδιο πελάτη, δε. Θα περνάς μια νύχτα με τη Λάρισα. Μα, με, κύριε Μαντέλα. Ναι, μπορεί με σένα! Τη σμόλα τώρα! Ευτυχώς ερεύνησα το ποιόν του πριν να πάρω τα προξένια. Θα μιλάς για το ξενάκι, καλέ μου! Για το ξενάκι, δεσποζίνη, καλό για τον Κεσπάια! Εντάξει, του εκατόλυδε του παπάκου στη μιλίτσα! Αν πετύχουν τα προξένια, ρε, ξένοι! Την άτιμη, ρε! Ήταν η καμπαρέ! Όχι, ορθάδικο! Είπαμε λοιπόν, εσείς οι άνθρωποι να πιένετε τη νύχτα σε αυτή τη Λαρίσα. Και εμείς οι γενέτσες για να έχει τον ενδιαφέρον, δηλαδή, να πιένουμε με το ξενάκι! Ε, όχι! Πάμε, όχι, Βασούλα! Κύριε